Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Παναχαϊκής, ο Κράτη Φιλδόπουλο, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με την προσπάθεια της Παναχαϊκής να γυρίσει εκεί που ανήκει, γιατί εμείς την μάθαμε σε top επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα και μια από τις σημαντικότερες ομάδες της ελληνικής επαρχίας. Είναι στην τριάδα των επαρχιακών ομάδων στη συμμετοχή στην Αλφα Εθνική. Βεβαίως. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον προπονητή της Παναχαϊκής, coach. Καλησπέρα. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Βασικά, εγώ έχω η μεγαλύτερη μου καψούρα είναι η ομάδα που συμμετείχατε με τον Σέρτζο Μακαριάν τότε στον Ιωνικό. Μιλάμε για την πιο aggressive και πιο cult ομάδα, νομίζω, της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χαίρομαι αν σας προξενήσαμε την εντύπωση και αγωνιστικά. Μα ήταν ούτε σε ταινία, νομίζω, τόσοι χαρακτήρες μαζεμένοι, και ποιότητα και καλώς εννοούμενη αλητεία και πορείες απίστευτες για τη δυναμική του Ιωνικού τότε. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά, επειδή είχα και φίλους μου εκεί που παίζανε, το διασκεδάζαμε αφάνταστα τότε. Μια παρένθεση πριν πάμε στα δικά μας τα χθεσινά, ίσως. Υπήρχε, πραγματικά μιλάμε για μια περίοδο που ήταν η αχμή του Ιωνικού, δεν το συζητάμε. Ναι. Γιατί βγήκε στην Ευρώπη, έπαιξε στην Ευρώπη, συμμετείχε σαν τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Mm-hmm. Υπήρχε όμως ένας εξαιρετικός πρόεδρος. Mm-hmm. Υπήρχε εξαιρετικοί παίχτες, με διαφορετική κουλτούρα. Ήταν μια δύσκολη ομάδα στα πολιτήρια ο Ιωνικός της εποχής εκείνης. Είμαι σίγουρος. Και μια ομάδα η οποία και έπαιξε ποδόσφαιρο με το δικό της στυλ και με τη δική της κουλτούρα που εκφράζει μια πόλη. Mm-hmm. Γιατί και η κάθε πόλη και ο κάθε σύλλογος εκφράζει και μια διαφορετική κουλτούρα. Συμφωνώ πολύ. Ο Ιωνικός ως μια λαϊκή συνοικία ήθελε και λίγο αυτό το aggressive, όπως λέτε. Mm-hmm. Συνδύασε όμως και το καλό ποδόσφαιρο. Όλα μαζί αυτά την ξεχώρισαν και ίσως εντυπωσίασε κάποιους όπως και εσάς. Θυμάμαι τώρα, γιατί εμένα μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Θυμάμαι. Που είπαμε για διαφορετικές κουλτούρες τώρα και διαφορετικής νοοτροπίας παίκτες. Απ' τη μία ο Μπρούστερ, Βρετανός. Από την άλλη ο Ανδριόλη, ο Λατίνος. Από την άλλη ο Ξανθόπουλος, ο Έλληνας νικαιώτης, δηλαδή πιο νικαιώτης δεν γίνεται. Καπαγερίδηδες, ο Σταμπασίδης, ο Αφά, Σύριος. Άιντε, βγάλε άκρη τώρα με τους Σύριους. Ωραία, ωραία πράγματα αυτά. Εκτός αυτού και το κλείσουμε κιόλας, γιατί ίσως κουράζουμε κάποιους, αλλά πραγματικά έχει ενδιαφέρον και εμένα μου αρέσει να αναπολώ καλή φορά το παρελθόν. Mm-hmm. Όταν φυσικά σου χρησιμεύει κιόλας πολλές φορές. Mm-hmm. Εκτός τους ξένους που θα αναφέραμε, mm-hmm. γιατί και εγώ όταν πήγα υπήρχε ο Νίκος Τσιαντάκης από τον Ολυμπιακό, υπήρχε mm-hmm. ο Σταματής από την ΑΕΚ, υπήρχε ο Γιώργος από την Ξάνθη. Ο Παχατελούς από τον Ολυμπιακό, συν ξένους ποιοτικούς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το επίπεδο και μέσα στα πολιτεία είχε ανέβει. Δεν ήταν και τόσο απλό και για κάποια παιδιά που ερχόμασταν και εμείς να ξεκινήσουμε την καριέρα μας στην Εθνική, να μπούμε σε τέτοια πολιτεία. Ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος που ήρθε μετά στον ΠΑΟΚ. Θεότητα. Θεότητα. Ο Γιάννης Ξανθόπουλος, που ο Γιάννης είναι βραμινός πρώτα απ' όλα, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ο Αφάς, ο Ντανακλήτσας, ο Πουργιωτόπουλος, ο Βαγγέλης. Υπήρχαν παίκτες και με προσωπικότητα και με ποιότητα και με τσαγανό. Το Σταύρο του Σταματή το προλάβατε. Ποιος συμπαίκτη μου συμπαίκτη. Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία, φαντάζομαι λοιπόν τι γινόταν. Ωραία. Φαντάζομαι. Πάμε στα δικά μας λοιπόν. Εμένα μου αρέσουν αυτές τις παρενθέσεις και είναι προϊόν μελέτης για εσάς που είστε προπονητής. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, το να συνθέσεις τέτοιους χαρακτήρες και τόσα χαρακτηριστικά δεν είναι εύκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Όχι, είναι, τώρα το αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί όταν θα πρέπει να συνθέσεις από την αρχή, χτίζοντας μια καινούρια ομάδα, ένα μοσαϊκό παικτών, το οποίο το μοσαϊκό των παικτών, ανάλογα σε ποια ομάδα εργάζεσαι, μπορεί να είναι σε μεγάλη ποιότητα, με διάφορες εθνικότητες, με διάφορες παραστάσεις, ή αν είσαι σε μια μικρότερη ομάδα, με παιδιά άπειρα, με λιγότερες παραστάσεις, που πρέπει να το ενώσεις, έχει την δυσκολία του, έχει την σκέψη του, τη συλλογιστική του. Απλά αν ένας προπονητής έχει στο παρελθόν βιώσει ανάλογες καταστάσεις, το βοηθάει αρκετά. Βεβαίως. Πάμε στα δικά μας. Δύο παιχνίδια Παναχαϊκής ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε, εντάξει, δεν νομίζω να αποτελεί έκπληξη αυτό, αλλά το γεγονός ότι κερδίσατε το πρώτο
σίγουρα σας αφήνει μια γλυκιά γεύση, έτσι δεν είναι? Θα επαναλάβω λίγο, γιατί μπορεί λόγω της τηλεοπτικής μετάδοσης μόνο να μην το άκουσαν όλος ο κόσμος. Ή στην δηλώση μου στο τέλος του αγώνα, ότι πραγματικά έτσι έγινε για μας και στα αποδυτήρια στα παιδιά. Το είπαμε ότι χωρίσαμε αυτό τον αγώνα σε δύο μεγάλα ημίχρονα. Στο ένα ημίχρονο κέρδισε η Παναχαϊκή, στο άλλο ημίχρονο νίκησε το ΠΑΟΚ. Δίκαιες νίκες και για τις δύο ομάδες, όπως διαδικασίες αγώνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξεκάθαρα με τη διαφορά του σκορ τη χτεσινή. Ο ΠΑΟΚ δικαιότατα πήρε αυτή την πρόκριση και δίκαια βρίσκεται στους 8. Για μας, για τους παίκτες μας και για τον εαυτό μου, και εγώ μεγάλος ως προπονητής με αυτό που συνέβη, και οι παίκτες μου μεγάλωσαν από αυτό που βίωσαν. Μας έχει μείνει κάτι, θα το χρησιμοποιήσουμε ο καθένας από την σκοπιά του για τη συνέχεια. Αυτό που κρατάμε, πέρα από την δίκαια πρόκληση του ΠΑΟΚ, για να μην το συζητήσουμε άλλο, μην το συζητάμε, είναι ότι κρατάμε ότι είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε νικήσει τον ΠΑΟΚ. Αν μιλάτε λίγο από hands free, λίγο το μικρόφωνο, κάνει κάτι παρεμβόλες. Δεν ξέρω αν είναι από hands free. Βεβαίως, θα το διορθώσω εγώ, με συγχωρείτε. Χθες έπαιξε σίγουρα ρόλο το γρήγορο γκολ και στην ψυχολογία της ομάδας σας. Πώς το αντιμετωπίσατε στη συνέχεια? Ο ΠΑΟΚ, σας τιμά το γεγονός βασικά ότι ο ΠΑΟΚ επέλεξε ένα βασικό σχήμα για μια αναμέτρηση που θα μπορούσε να κάνει και ένα σχετικό rotation, πιο ακραίο τέλος πάντων. Έκανε ένα πολύ μικρό. Φυσικά, και αυτό το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος, ότι ο κ. Λουτσέσκου επέλεξε μια εντεκάδα επιθετική, όπως λογικά και εμείς το περιμέναμε ότι θα κάνει, έχοντας όλους τους πρωτοκλασσάτους παίκτες στη διάθεσή του για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Φυσικά και σε αγώνες, διπλούς αγώνες, οι οποίοι είναι μια διαφορετική εμπειρία, και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση να πω ότι σε διπλούς αγώνες δικοί μας ποδοσφαιριστές, αν εξαιρέσουμε έναν, δύο, δεν έχει συμμετάσχει ποτέ κανένα στη ζωή του. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το γρήγορο γκολ, δεν το συζητάμε. Και εμάς στόχος μας ήταν να έχουμε κοντά τις γραμμές μας, να περάσουμε, να ξοδέψουμε το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό, όπου μετά από εκεί και πέρα θα μπορούμε να περιμένουμε έναν άλλο αγώνα. Να πρεσάραμε στο κέντρο. Όμως το γρήγορο γκολ, ό,τι και να πούμε, όταν σχεδιάζεις κάτι, όταν μπαίνει ένα γρήγορο γκολ, και με το γρήγορο γκολ αυτό είναι και ένα σκορ που σου δίνει και την πρόκριση από το τρίτο λεπτό, από το πέμπτο λεπτό, είναι εντελώς διαφορετικό. Μετά είναι στο πώς θα διαχειριστούν και τα παιδιά κάτι καινούργιο, κάτι νέο. Είναι μια νέα κατάσταση, γιατί στο 5 έχει αλλάξει ήδη αμέσως η κατάσταση του αγώνα. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε με 2-0 στα αποδυτήρια. Αυτό που είπαμε στα παιδιά είναι ότι υπάρχει ένα ημίχρονο, είναι 0, εμείς να το υπολογίσουμε ως 0-0, 45 λεπτά 0-0, αν σκοράρουμε, να είμαστε μέσα στον αγώνα, αν σκοράρουμε φέρνουμε το παιχνίδι στα ίσα, τουλάχιστον να πάει στην παράταση, όμως και το γρήγορο γκολ, γιατί μπήκε γκολ στα 30-35 δευτερόλεπτα, μετά μας αφαίρεσε οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα. Μας έδωσε όμως τη χαρά, για να τελειώσω, ότι εκτός τουλάχιστον τη δεύτερη αλλαγή ήταν και προγραμματισμένη, μας έδωσε τη χαρά ότι βάλαμε και ένα παιδί ακόμα νέο που έχουμε, ένα 17χρονο παιδί, να μπει στον αγωνιστικό χώρο, πράγμα από το ίδιο που έκανε και ο κ. Λουτσέσκου με τον νεαρό δεξιό του μπακ. Κακά τα ψέματα, ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο τώρα, γιατί το παρατηρούσα πριν, γιατί έκοβα τη φάση. Βλέπω μια διάθεση δική σας να πιέσετε ψηλά. Βγήκαν αρκετοί παίχτες ψηλά. Και ο ΠΑΟΚ, χωρίς να προλάβετε να κουμπίσετε την μπάλα, πέτυχε το τρίτο γκολ. Είναι κάτι το οποίο αφορά κυρίως τον ΠΑΟΚ, στον τρόπο που είναι δουλεμένος και συγχρονισμένος, ή είδατε κάποια κακή αντίδραση στην πίεση ψηλά της ομάδας σας? Όχι, στα 30 δευτερόλεπτα δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ότι έγινε κάτι λάθος. Εξάλλου οι παίκτες έχουν μάθει, έχουν εκπαιδευτεί ότι όταν βρίσκονται σε κάποιο σημείο του γηπέδου, ξέρουν τι θα κάνουν όταν η κατάσταση μπορεί να πιέσει στον αντίπαλο. Φυσικά
παίζει ρόλο και η κλάση και η ποιότητα του αντιπάλου. Και η ποιότητα του ΠΑΟΚ είναι τεράστια. Ειδικά η παλιά του Βιερίνια σε εκείνη τη φάση νομίζω ότι σκοτώνει οποιαδήποτε. Μια καλή παλιά, μια καλή τρίμπλα. Είναι μια ομάδα που έχει ταχύτητα, που έχει δύναμη, που. Βασικό όμως πράγμα και για εμάς που έχουμε νέους παίχτες και τους εκπαιδεύουμε και τους προπονούμε είναι ότι να καταλάβουν ότι η Α' Εθνική είναι δύσκολη. Η Α' Εθνική το να παίξεις δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορούν να παίξουν Α' Εθνική όλοι οι ποδοσφαιριστές και η Α' Εθνική απαιτεί και έχει ένα μεγάλο ρυθμό στο παιχνίδι της. Αυτός ο ρυθμός υπάρχει, ή μπορούμε και τα καταφέρνουμε ή αλλιώς δεν μπορούμε. Έχετε ένα project ελληνικό, δουλεύετε πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο εδώ και κάποια χρόνια. Είστε από τις ομάδες που έχει μια ποδοσφαιρική λογική ξεκάθαρη. Πώς θέλετε να το προχωρήσετε από εδώ και πέρα? Να το προχωρήσουμε. Ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια. Έγινε μια καινούργια προσπάθεια στην Παναχαϊκή με σκοπό να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει. Ναι, και χωρίς την πίεση να το κάνει με άκομψο τρόπο. Επιλέξετε έναν πολύ ποδοσφαιρικό τρόπο να το κάνετε. Νομίζω βασικό ρόλο έπαιξε αυτό και ότι τεχνικός διευθύντης ήταν ο κ. Κατσουράνης. Ότι ήταν ένας άνθρωπος ποδοσφαιρικός και ο οποίος έδωσε και στον προπονητή και στην ομάδα το χώρο και το χρόνο να πετύχει κάτι μέσα από το ποδόσφαιρο και όχι από τίποτε άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και για τον προπονητή και για τους παίχτες. Προσπαθήσαμε από τον πρώτο μήνα εργασίας της ομάδας ότι αυτή η ομάδα να στηριχτεί και σε νέους παίκτες και σε παίκτες από τα τοπικά βαθμίδια της Πάτρας και σε εντοπιότητα και να παίξουμε καλό οργανωμένο ποδόσφαιρο. Και το καλό οργανωμένο ποδόσφαιρο, επειδή στην Ελλάδα και ακούω κάποιες φορές ότι η Παναχαϊκή παίζει καλά και χάνει, σαφέστατα και κάποιες φορές χάνουμε. Το καλό ποδόσφαιρο όμως, εμείς δεν χρησιμοποιούμε όμως κάτι για να ωρεοποιήσουμε κάτι. Είναι το εργαλείο μας για να κερδίζουμε. Μέσα από αυτό δεν έχουμε κάνει κάτι το πολύ μακρινό από κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος προπονητής ή κάποιοι παίκτες που εργάζονται καθημερινά. Να έχουμε μια ανάπτυξη στο παιχνίδι μας, το πώς θα διασπάσουμε το pressing του αντιπάλου, το πώς θα πρεσάρουμε εμείς με έναν δύο τρόπους, το αν θα εφαρμόσουμε ψηλά πίεση ένα medium block, το πώς θα δουλέψουμε τις μεταβάσεις μας, τις στατικές μας φάσεις. Αυτό είναι όλο το ποδόσφαιρο. Αρκεί οι παίκτες να γνωρίζουν τι κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και χωρίς να είναι ποτέ μπερδεμένοι. Και να ξέρετε και να είστε σίγουροι ότι και από πέρσι υπήρχε αυτό, αλλά και από φέτος πολύ περισσότερο, ότι ο προπονητής μιλάει πολύ πολύ λιγότερο εγώ το Σαββατοκύριακο πριν τους αγώνες, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που τα παιδιά γνωρίζουν και καταλαβαίνουν με τις οδηγίες και τον τρόπο παιχνιδιού μας το τι θα κάνουν. Δεν είστε τους προπονητές δηλαδή που δείχνουν 12 ώρες βίντεο και βγαίνουν οι παίκτες ζαφλακωμένοι εντελώς? Όχι, γιατί είχαμε συναντήσει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Όχι, εγώ είμαι υπέρ της εργασίας στο γήπεδο και πολύ λιγότερο της ομιλίας. Και τώρα πού βαδίζει η Παναχαϊκή, γιατί είδαμε υπάρχει μια ανακατοσούρα διοικητή και τώρα και εσείς δεν μπορείτε να πείτε και πολλά, αλλά σας επηρεάζει αυτό κατά τα ψέματα, γιατί όπως και να το κάνουμε, το ποδόσφαιρο του ελληνικού είχε ανάγκη την Παναχαϊκή, είχε ανάγκη τον Όφη που έλειπε, είχε ανάγκη τον Άρη που έλειπε, ωραία, είχε ανάγκη τον Ηρακλή που λείπει, τις παραδοσιακές δυνάμεις τέλος πάντων της χώρας. Τι μπορεί να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν μπορώ να πω πολλά, μπορώ να πω την πραγματικότητα όμως. Την πραγματικότητα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σίγουρα μεγάλο διοικητικό πρόβλημα στην ομάδα μας, το οποίο είναι εδώ και 2 μήνες. Αυτό μεταφράζεται και σε αγωνιστικό σίγουρα. Μεταφράζεται σε αγωνιστικό όμως όχι πάντοτε, όσο υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι ενωμένη και η οποία έχει... Είναι ένα σκληρό γκρουπ που χτίζεται χρόνια. Είμαστε 2 μήνες με διοικητικά προβλήματα και πηγαίνουμε αρκετά καλά. Δηλαδή τις επιτυχίες μας, το να περάσουμε στους 16 από τον Όμιλο με τον Λεβαδιακό, το κάναμε με προβλήματα, με τον ΠΑΟΚ εμφάνισή μας ήταν μέσω προβλημάτων. Στο πρωτάθλημα έχουμε κάνει σημαντικές νίκες και καλές εμφανίσεις εν μέσω προβλημάτων. Όμως για παράδειγμα, για να δεν ξέρει ο κόσμος και το Αμπρικινό, έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά το οργανωτικό μας, δεν έχουμε βοηθητικούς χώρους να προπονηθούμε. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο σε γήπεδα, σε βοηθητικούς χώρους οι οποίοι είναι κάκιστοι, οι οποίοι από αυτή τη βδομάδα έχουν κλείσει ήδη. Δηλαδή στο Παπαλοπονησιακό δεν έχουμε ούτε καν το κεντρικό, ούτε καν το βοηθητικό που είχαμε
τη θαγιά στο γήπεδό μας το χρησιμοποιούμε για να, τους αγώνες μας, γιατί είναι εργαλείο μας, όπως είπα, το καλό ποδόσφαιρο και θέλουμε να το προστατεύσουμε. Και μας έχει μείνει και ένα πλαστικό, ο οποίο είναι 9x9. Φανταστείτε δηλαδή ότι η ομάδα από σήμερα, ερχόμενη από ένα μεγάλο παιχνίδι, είναι άστεγη ποδοσφαιρικά. Αδιανόητο. Αδιανόητο ακριβώς. Έχουμε τα θέματα μας. Νομίζω ότι είναι αρμοδιότητες άλλων να τα λύσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως να κάνουμε τη δουλειά μας με συνέχεια και συνέπεια. Γιατί, όπως είπατε, η Παναχαϊκή είναι ούτως ή άλλως είναι μεγάλη ομάδα. Είπα πριν στον προλογό μου ότι μεγαλώνω ως προπονητής μέσα από αυτούς τους αγώνες και οι παίκτες μεγαλώνουν ως παίκτες μέσα από τους αγώνες. Γιατί το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στο ότι εκπροσωπούμε ένα σύλλογο ο οποίος είναι ήδη μεγάλος. Αλλά πρέπει και εμείς σιγά σιγά να τον φτάνουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ελπίζω να βρεθεί ό,τι καλύτερο. Και δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι επειδή πέρασα ως παίκτης αντίπαλος πολλές φορές του ΠΑΟΚ, θα πρέπει τα καλά πολλές φορές. Έτσι πρέπει να είναι, ίσως, και όχι μάλλον, όχι ίσως, έτσι πρέπει να είναι, αλλά καλό είναι να τα αναφέρουμε, ότι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που εγώ πέρασα ως αντίπαλος και ιδιαίτερα την Τούμπα, ότι έχει αλλάξει τεράστιο επίπεδο στο οργανωτικό του, έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει επίπεδο στο προσωπικό του, στους ανθρώπους που εργάζονται, στους χώρους του, στις παροχές του, δεν το συζητάμε για τις παροχές, προς τους παίκτες του το ίδιο ισχύει και πραγματικά. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Αυτό που μου έλεγε ο Βρίζας όταν ήταν τεχνικός διευθυντής ήταν ο λόγος που πρέπει να υπάρχει τεχνικός διευθυντής είναι για να μην ασχολείται τίποτα ο αθλητής από αυτό που έχει να κάνει με το πλήν του ποδοσφαίρου. Και αυτό νομίζω ο ΠΑΟΚ το καταφέρνει και πραγματικά σας εύχομαι να βρείτε τις λύσεις που χρειάζεστε έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να επαναφέρουν την Παναχαϊκή στο επίπεδο που ήταν κάποτε. Και εγώ το ελπίζω και το εύχομαι, αλλά ξέρετε πολλές φορές πρέπει να ξεκινήσεις από κάτω προς τα πάνω, είναι πιο σωστή η ροή και όταν μαθαίνεις από τις δυσκολίες γίνεσαι και πιο έξυπνος, ίσως αρκετές φορές, αλλά και εκτιμάς το όταν βρεις το κάτι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ για την πάρα πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Καλή τύχη, καλή δύναμη και όλα καλά εδώ πάνω. Και εγώ σας ευχαριστώ και για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Δεν γίνεται στέλεχος της ομάδας του Μαρκαγιάν να μην κληθεί σε αυτή την εκπομπή. Αγαπάμε εκείνο το project. Ήταν καταπληκτικό πραγματικά πάντως. Ναι, το ξέρω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, coach. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και στους ακροατές σας. Γεια σας.